Και θα αλλάξουμε τελείως κλίμα τώρα. Θα πάμε σε μπάσκετ, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό και θα πάμε στο πρωτάθλημα της Κασαμάθης, συγκεκριμένα στον Ανατολικό Όμιλο, εκεί όπου ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης για ακόμα μια χρονιά, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, το έχει κάνει πολλές φορές, το έκανε και φέτος, θα είναι στη συνέχεια του πρωταθλήματος, στην επόμενη φάση, στα play-off. Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης ως τρίτη τερμάτισε τελικά στον Ανατολικό Όμιλο την φετινή σεζόν και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για όσα έγιναν μέχρι τώρα αλλά και για τα όσα έρχονται από εδώ και πέρα στο υπόλοιπο της σεζόν με δύο ανθρώπους του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα στα αριστερά μου ο προπονητής ο Στέλιος Τελούδης. Στέλιο, καλησπέρα. Και στα δεξιά μου ένας από τους αθλητές της ομάδας, ο Ηλίας Κανάκης. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τελείωσε η πρώτη φάση, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρωταθλήματος του Ανδρικού της Κασαμάθης, στο οποίο και συμμετέχετε. Να ξεκινήσουμε από αυτό, να αρχίσουμε λίγο δηλαδή από τα όσα έγιναν και να σε ρωτήσω, Στέλιο, αν είσαι ευχαριστημένος, αν είσαι ικανοποιημένος από τη συνολική παρουσία της ομάδας σε μια χρονιά που μπορεί τα παιχνίδια να μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει, μάλλον οι αγωνιστικές του πρωταθλήματος να έχουν προχωρήσει έτσι όπως φαντάζομαι θα ήθελε και η Κασαμάθ χωρίς πολλές αναβολές, αλλά δεν πάβει να υπάρχει δυσκολία στις ομάδες με τον κορονοϊό και με τα κρούσματα και με τις απουσίες σε παίκτες και με όλα αυτά που συμβάνουν. Έτσι ακριβώς, σήμερα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν είχαμε ιδιαίτερες διακοπές εκτός από τη μία καθολική που ήταν σε όλη τη χώρα για τρεις εβδομάδες. Σίγουρα όμως αυτό μας πήγε κάπως πίσω, χωρίς να είναι δικαιολογία αυτό, γιατί όλοι περάσαμε, όλες οι ομάδες περάσαμε το ίδιο. Μισό λεπτάκι θα μας δώσετε για να ρυθμίσουμε ένα τεχνικό πρόβλημα να πάμε στον Ηλία τον Κανάκη και θα επιστρέψουμε στον Στέλιο ευθύς αμέσως γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα που θα το λύσουμε. Ηλία, ολοκληρώσατε αυτό το πρωτάθλημα ως τρίτη από τη δική σου την πλευρά των παικτών. Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα σχολιάζεις? Εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι full, σίγουρα. Ήταν μια χρονιά που είχαμε καινούργιες πραγματικότητες στην ομάδα με τις δουλειές του καθενός, την καθημερινότητα. Οπότε η τρίτη θέση μας αφήνει σίγουρα ικανοποιημένους γιατί καταφέραμε να βγούμε άλλη μια χρονιά στα play-off. Σίγουρα είναι μια επιτυχία. Εντάξει, τώρα σαν παίχτης πάντα θες το κάτι παραπάνω. Οπότε και κάτι παραπάνω σίγουρα θα το θέλαμε, δεν θα λέγαμε ποτέ όχι. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι μια χρονιά επιτυχημένη, μια τρίτη θέση που τη θέλαμε και μας ήρθε και είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Στέλιο, συγγνώμη που σε διέκοψα, ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα μας έχει επηρεάσει, μας επηρεάσει αυτή η διακοπή που υπήρχε η καθολική σε όλα τα αθλήματα, σε όλη τη χώρα, τρεις εβδομάδες, τέσσερις. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Ηλίας, και εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος από τα παιδιά και από την τρίτη θέση που καταλάβαμε φέτος. Είμαστε τέταρτοι και μαζί, αν βάλω και την περσινή χρονιά που μας σταματήσανε τελείως και ήμασταν αίτητοι σε πρωτάθλημα και κύπελο, σχεδόν 5 χρονιές συνεχόμενες στα play-off. Αυτό δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά, δείχνει ότι έχουμε καλούς παίχτες, καλούς χαρακτήρες, αυτό το γνωρίζουμε. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι νιώθω πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ήταν μεγάλη διαφορά με την Αγία Βαρβάρα, η οποία είδαμε ότι ήταν και μέχρι κάποια στιγμή αίτητη. Τελείωσε τελικά το πρωτάθλημα με μόλις μία ήττα. Ωστόσο, και μεταξύ σας παιχνίδια που αγωνιστήκατε, πιστεύεις ότι ήταν τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ της δικής σας ομάδας αλλά και με τις υπόλοιπες που ήταν στις πρώτες θέσεις? Σίγουρα η Αγία Βαρβάρα ήταν η πιο καλή και η πιο σταθερή ομάδα. Οι διαφορές στην Αλφα Κασαμάθ δεν είναι τόσο μεγάλες, απλά είναι ποιος θα έχει τη διάρκεια. Η μία ήττα που κάνανε ήταν από το μεταξύ μας παιχνίδι. Απλά τα παιδιά είχαν περισσότερο χρόνο, ίσως για να το πούμε, προπονήσεις και είχαν μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι τους. Αυτό δεν υπάρχει πολύ μεγάλες διαφορές στην Αλφα Κασαμάθ. Δηλαδή μπορεί να έρθει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα σχετικά με τον κορονοϊό
τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για τις ομάδες, ίσως θα υπήρχαν και θα βλέπαμε και ίσως καλύτερα παιχνίδια ή δεν ξέρω τι άλλο. Γενικότερα πιστεύεις ότι οι ομάδες δεν είναι στο φουλ το δυνατοτήτων τους αυτή τη στιγμή λόγω όλης αυτής της ταλαιπωρίας που έχουν βιώσει? Ναι, αυτό το δείχνει το κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, αν παρακολουθήσεις λίγο, τα περισσότερα σκόρ επιθετικά είναι στους 55-60 πόντους και αν κοιτάξουμε τις προηγούμενες χρονιές, πάντα η μέση όρη ήταν υψηλότερα. Αυτό δείχνει ότι οι ομάδες δεν έχουν βρει ρυθμό. Γιατί υπάρχουν διακοπές, υπάρχουν παίχτες που μπορεί να νοσήσουν, άρα θα μείνουν εκτός για 2-3 εβδομάδες. Και όλο αυτό φαίνεται στην απόδοση της κάθε ομάδας. Συμφωνείς, Ηλία? Συμφωνώ, ναι. Γιατί σίγουρα είναι μια κατάσταση που σε επηρεάζει και μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό. Δηλαδή και στην καθημερινότητά σου υπάρχουν πολλές αλλαγές, πρέπει να προσαρμοστείς. Μετά πας στο γήπεδο για να προπονηθείς, για να παίξεις με άλλη ψυχολογία ίσως. Έχεις χάσει ίσως προπονήσεις, έχεις χάσει εικόνες, ρυθμό. Ποια ήταν φέτος αυτή η ομάδα από τον όμιλό σας που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, θετική εντύπωση που αντιμετωπίσατε? Αντιμετωπίσαμε σίγουρα καλές ομάδες. Εντάξει, η Αγία Βαρβάρα ήταν πιο σταθερή, όπως είπε και ο coach, και δείχνει μια διάρκεια. Έδειχνε και στο μέρος στο γήπεδο και πολύ καλό χαρακτήρα. Και οι παίχτες και η εικόνα τους ήταν καλή. Αλλά όλες οι ομάδες ήταν εξίσου μέσα στο γήπεδο ανταγωνιστικές, εξίσου θετικές. Δηλαδή δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, ας πούμε. Τι είναι αυτό που προσπάθησες, Στέλιο, φέτος να δώσεις διαφορετικό στα παιδιά, αν θέλεις, από προηγούμενες χρονιές? Ήταν κάτι που προσπάθησες να τους δώσεις? Όχι, θα σου απαντήσω έτσι ειλικρινά. Όχι, γιατί ήταν μια... Είναι πρωτόγνωρη η χρονιά που ζούμε και η καθημερινότητά μας. Άρα πατήσαμε ίσως λίγο, πήγαμε στην πεπατημένη που λένε. Δεν βάλαμε ιδιαίτερα καινούργια πράγματα και... Δώσαμε απλά μία συνέχεια στις χρονιές τις προηγούμενες. Με μικρές αλλαγές ίσως στην τακτική. Αυτό που έλεγα συνέχεια στα παιδιά είναι ότι πρέπει λίγο να βρούμε ρυθμό, λίγο να πιεστούμε περισσότερο, να ξεχάσουμε τα όποια προβλήματα και της καθημερινότητάς μας. Αυτό που είπε και ο Ηλίας στην αρχή, ότι φέτος οι μισοί παίχτες της ομάδος βιώνουν μια διαφορετική καθημερινότητα, λόγω ότι είναι... Οι φοιτητές ιατρικής την τελευταία τους χρονιά, άρα είναι σαν να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε κάποιους πλέον εργαζόμενους, στρατιωτικούς και όλα τα παιδιά βιώνουν μια λίγο διαφορετική καθημερινότητα. Άρα αυτό που τους έλεγα είναι ότι πρέπει λίγο να πιεστούμε λίγο περισσότερο. Δεν ήθελα να τους βάλω περισσότερα πράγματα στο κεφάλι τους. Άρα μια ακόμα μεταβατική χρονιά, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως το λες, μεταβατική χρονιά και ελπίζουμε ότι. Από Σεπτέμβρη δεν θα είναι έτσι και θα επανέλθουμε στους ρυθμούς της κανονικότητάς μας. Μάλιστα. Πάμε να περάσουμε και λίγο στην επόμενη φάση. Σε αυτό που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, θα διασταυρωθείτε πλέον όλες οι ομάδες του Ανατολικού Ομίλου με τον Δυτικό Όμιλο, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί. Μένει μια αγωνιστική ακόμα, καθώς είχε αναβληθεί λόγω κορονοϊού, λόγω κρουσμένου κορονοϊού σε ομάδες. Πώς το περιμένετε, ποιες είναι οι πιθανότητες, τι μπορεί να ελπίζει και τι μπορεί να κάνει ο Εθνικός σε αυτά τα play-off? Ναι, δεν έχει σιγουρευτεί ακόμη με ποια ομάδα θα παίξουμε. Εφόσον έχουμε καταλάβει εμείς την τρίτη θέση, θα παίξουμε με τον δεύτερο του αντίστοιχου του άλλου ομίλου, ο οποίος μπορεί να είναι ή το Ρούπελ Σιδηροκάστρου ή ο Αστέρας Καβάλας. Αυτό εμείς που θέλουμε είναι... Ότι ναι, μεν μπορεί να έχουμε μειονέκτημα έδρας, αλλά να παλέψουμε το παιχνίδι, ειδικά το πρώτο, να φανούμε ανταγωνιστικοί και αν μπορούμε να κάνουμε και κάποια έκπληξη. Και από εκεί και πέρα και μέσα στην έδρα μας να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να πάμε τη σειρά, αν μπορέσουμε, όσο περισσότερο σε περισσότερα παιχνίδια. Υπάρχουν σε αυτά τα παιχνίδια μυστικά, αν θέλεις, Ηλία? Υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να λειτουργήσουν για να. Για να πάρει η ομάδα να κάνετε αυτή την έκπληξη, όπως είπε και ο Στέλιος? Είναι διαφορετικά παιχνίδια από το πρωτάθλημα. Είναι παιχνίδια στα οποία μπορούν να γίνουν τα πάντα. Εντάξει, είναι στις δύο νίκες, αλλά μέσα αυτά τα χρόνια γίνονται πολλά. Έχουμε δει, όπως και εμείς, είχαμε από μειονέκτημα είχαμε πάει σε πλεονέκτημα. Μυστικά δεν ξέρω αν υπάρχουν. Εκεί πέρα απλά βγαίνει η δουλειά που έχει γίνει όλο αυτόν τον καιρό.
και η προσωπικότητα του καθενός. Και αυτό νομίζω είναι και το πόσο το θέλει να προχωρήσει παραπέρα. Και πλέον μέσα σε όλα αυτά έχει μπει και ο παράγοντας ξανά COVID, έτσι, γιατί συνεχίζει να υπάρχει. Δεν είναι ότι τελείωσε η πρώτη φάση, τελείωσε ο COVID και θα σας ακολουθήσει αυτό το πράγμα και παρακάτω. Έτσι. Ναι. Μπορεί μια ομάδα να έχει μια ατυχία από κάποιον παίχτη που αυτό να αντιστοιχίσει, γιατί είναι λίγα τα παιχνίδια. Οπότε να υπέξει και αυτό έναν παράγοντα, σίγουρα. Είχαμε πριν την πανδημία, Στέλιο και Ηλία, να μιλάμε και σε όλα τα αθλήματα βέβαια για απουσίες λόγω τραυματισμών, λόγω αδιαθεσίας, λόγω οτιδήποτε άλλο. Και τώρα. Και τώρα έχει μπει ένας ακόμη παράγοντας μέσα σε όλα αυτά και σας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Να πάμε και σε κάτι διαφορετικό, να ρωτήσω την άποψή σας, γιατί το έχουμε ξαναπεί νομίζω και μαζί στο παρελθόν, ωστόσο αξίζει να το θέσουμε. Τι χρειάζεται κατά την άποψή σας για να δούμε κάποια στιγμή μια ομάδα του Εύρου στην αμέσως επόμενη κατηγορία, θα σας πω εγώ, δεν θα πούμε για πιο ψηλά, στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει για να δούμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά και το πιο βασικό είναι, όπως το λένε όλοι και ίσως γινόμαστε κουραστικοί όλοι του αθλητισμού, είναι ότι πρέπει να φτιαχτούν υποδομές. Δεν υπάρχουν υποδομές στην πόλη. Βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει. Η Δημοτική Αρχή νομίζω υπέγραψε για το καινούριο κλειστό γυμναστήριο. Αλλά νομίζω ότι δεν θα φτάσει μόνο ένα κλειστό γυμναστήριο. Αυτό που λέμε συνέχεια ότι θέλουμε προθερμαντήρια αρκετά, προπονητήρια θέλουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεύτερον, πρέπει να οι ομάδες, νομίζω σε όλα τα αθλήματα, και το ξέρω πολύ καλύτερα στο δικό μας, πρέπει να πλαισιωθούν από ανθρώπους γύρω από την ομάδα, διοικητικά, να πούμε. Διοικητικά. Μερικές φορές αυτή η λέξη λίγο ξενίζει και φοβίζει. Να το πούμε πιο απλά, ανθρώπους να συμπαρασταθούν στην ομάδα, να τους βοηθήσουν στο εντός έδρας παιχνίδι, να έρθει κάποιος μαζί τους σαν έφορος, να το πω κάπως, στα εκτός έδρας παιχνιδιού. Λείπουν τέτοιοι άνθρωποι γύρω από τις ομάδες, όχι μόνο από τη δικιά μας ομάδα. Αρκετοί άνθρωποι γύρω από τις ομάδες. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που δεν το βλέπουμε στην πόλη μας γενικά. Και σύν από εκεί και πέρα χρειάζονται και κάποια οικονομικά εφόδια. Μάλιστα. Ηλία. Σίγουρα γι' αυτό είναι πιο αρμόδιος ο coach να απαντήσει, γιατί ξέρει παραπάνω. Αλλά θα συμφωνήσω σχετικά σίγουρα με τις υποδομές. Γιατί και φέτος τα ωράρια μας έχουν δυσκολέψει στις προπονήσεις, γιατί είναι αργά και δεν γίνεται να δουλέψεις όσο θέλεις και σαν παίκτη και σαν ομάδα, σαν προπονητής. Τώρα, κατά τα υπόλοιπα, σίγουρα όλα αυτά που είπε ο coach, άνθρωποι γύρω από την ομάδα που να την αγαπάνε, να την σέβονται, να σέβονται το άθλημα, για να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό το βήμα παραπάνω. Να μεγαλώσει λίγο παραπάνω το staff, έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι ακριβώς. Χρειάζονται άνθρωποι γύρω από όλα τα αθλήματα και κατά ψέματα πλέον, όπως δεν είναι επαγγελματικά τα πράγματα. Και είμαστε ερασιτέχνες, χρειάζονται ανθρώπους να αγαπήσουν αυτό που λέει ο Ηλίας, να αγαπήσουν την ομάδα και το κάθε άθλημα, έτσι. Μάλιστα. Μιλήσαμε νωρίτερα για το κορονοϊό και το ανδρικό τμήμα, όμως η πανδημία αντιμετωπίζει, δημιουργεί προβλήματα και στις ακαδημίες. Και ο Εθνικός είναι μια ομάδα με καλές ακαδημίες, κάνετε καλή δουλειά εκεί. Τι γίνεται στο κομμάτι αυτό και αν έχετε δει παιδιά μέχρι και να σταματάνε, να φεύγουν από το μπάσκετ λόγω της κατάστασης αυτής. Ναι. Φέτος ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά τη χρονιά του Σεπτέμβριο από θέμα ποσότητας, να το πω, παιδιών, αλλά με τα ήδη υπάρχοντα παιδιά που υπήρχαν. Τι θέλω να πω, ότι δεν είχαμε νέες εγγραφές, κυρίως μικρών ηλικιών που ξεκινάνε το άθλημα 6-7 χρονών. Και αυτό είναι σίγουρο ότι οφείλεται στον κορονοϊό, με την άποψη ότι οι γονείς φοβούνται ακόμη. Ήταν κάτι άγνωστο. Και σίγουρα το δικό μας το άθλημα σκέφτεται ο κόσμος ότι είναι σε κλειστό χώρο, άρα δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά ξεκινήσανε οι εγγραφές, πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Μετά το καθολικό κλείσιμο και πάλι μας δημιούργησε πρόβλημα.
Και τώρα πιστεύουμε ότι σιγά σιγά που αρχίζει και περνάει ο καιρός, αρχίζει και υπάρχει μια κάθοδος στα κρούσματα. Το βλέπουμε και μέσα στο γήπεδο ότι πηγαίνουμε όλο και καλύτερα. Ηλία, στο κομμάτι του κόσμου, πόσο διαφορετικοί είναι πλέον οι αγώνες σας που επέστρεψε ο κόσμος σε μεγαλύτερο ποσοστό στα γήπεδα σε σχέση με πριν, γιατί ξέρουμε ότι ο Εθνικός συγκεντρώνει κόσμο στις κερκίδες του, στα παιχνίδια που δίνει στα εντός έδρας και φαντάζομαι ότι ήταν κάτι που σας είχε λείψει. Σίγουρα μας είχε λείψει, ναι, ο κόσμος. Στην αρχή, όπως είπες, δεν ερχότανε, δεν μπορούσε να έρθει αναγκαστικά. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, έρχεται λίγο παραπάνω, μας δίνει και εμάς μια όθηση σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένας παράγοντας που πάντα παίζει ρόλο, γιατί αυτό είναι και εντός έδρας. Δηλαδή, να σε βοηθήσει, να σου δώσει τον boost το κάτι παραπάνω. Ναι, να πούμε ότι στα κλειστά γυμναστήρια έχουμε φτάσει πλέον στο 50%. Ήμασταν στο 10%. Είχαμε ξεκινήσει την σεζόν με το 10% και πλέον έχει έρθει το 50%. Που εντάξει, σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλουν οι ομάδες, αλλά είναι κάτι καλύτερο και μακάρι σε λίγο καιρό να μπορέσουμε να μιλάμε και για 100%, γιατί ειδικά στο κομμάτι που λέγεται αεραστεχνικός αθλητισμός, Στέλιο, οι ομάδες, πολλές ομάδες ζουν από αυτό και είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας, έτσι, τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια, ναι, εντάξει, όχι όμως στο δικό μας το άθλημα, έτσι, να πούμε, αλλά γενικότερα, ναι, είναι ένας βασικός παράγοντας, να καλύψεις κάποια έξοδα που δημιουργούνται. Να σου πω έτσι απλά, να καλύψει απλά τον αγώνα σου. Τι μετακινήσει των διαιτητών, τη γραμματεία, όλα αυτά τα έξοδα. Mm-hmm. Απλά τον θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Αυτό που αυξήθηκε η χωρητικότητα των γηπέδων είναι ένα πολύ καλό νέο τον τελευταίο καιρό και μας έχει δώσει και εμάς όθηση και το έχουμε δει και στο παιχνίδι μας αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Αναφέρθηκε στο κομμάτι των διαιτητών και είναι ένα επίσης συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα εδώ στον Εύρο και στην Θράκη. Από την μικρή μας εμπειρία και από τα όσα έχουμε, από τα όσα ακούμε και καθημερινά και στο ποδόσφαιρο και στο handball και στο μπάσκετ, αν και ξέρουμε ότι και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θράκης προσπαθεί και κάνει με τη σειρά του καλή δουλειά, αλλά υπάρχει γενικότερα έτσι ένα θέμα με τους διαιτητές. Το πιο απλό να πούμε, στους πίνακες και στους ορισμούς βλέπουμε πολύ συχνά τα ίδια ονόματα. Αυτό είναι ένα θέμα, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα γιατί δεν έχουν βγει καινούργιοι διαιτητές. Φέτος έχει γίνει βέβαια σχολή. Έχουν περάσει σε εξετάσεις κάποια παιδιά από όσο γνωρίζω, αλλά και αυτά τα παιδιά θέλουν κάποιο χρόνο να εξοικειωθούν με τα παιχνίδια. Θα ξεκινήσουν πιο μικρές κατηγορίες, παμπέδων, παιδικά και σιγά σιγά θα απορροφηθούν και στα ανδρικά. Εντάξει, τώρα το άθλημα είναι που είπες ότι υπάρχουν γκρίνιες. Έτσι είναι το άθλημα. Εμείς είμαστε από τη δικιά μας την πλευρά να γκρινιάξουμε λίγο παραπάνω. Οι διαιτητές είναι για να κρατήσουν το παιχνίδι. Έτσι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο, που, από τους παίχτες, τους προπονητές, τους διαιτητές, που μπορούμε και μέσα σε αυτά τα πλαίσια και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, μπορούμε και είμαστε στο γήπεδο. Δεν υπάρχει. Μπορεί σε κάποια παιχνίδια να είμαστε κι εμείς δυσαρεστημένοι, έτσι. Αλλά να σκεφτούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις σε λίγα δευτερόλεπτα ή έτσι γρήγορα σφυρίγματα. Και το επίπεδο των διαιτητών είναι αυτό που λέω συνέχεια, είναι ότι γενικά ό,τι επίπεδο έχεις πρωταθλήματος, θα έχεις και ένα επίπεδο διαιτητών. Ως τώρα δεν νομίζω ότι υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα και από άλλες ομάδες, όπως ακούω, με τις διαιτησίες. Ήταν μια καλή χρονιά και ήρεμη. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Να κλείσουμε την κουβέντα μας λέγοντας δύο λόγια και για την συνέχεια. Νωρίτερα μιλήσαμε, είπαμε για τις ομάδες τις οποίες αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Εθνικός ανάμεσα σε Αστέρα Καβάλας και Ρούπελ, όπως είπαμε. Τι θα πιστεύεις ότι θα κρίνει αυτά τα παιχνίδια, Στέλιο, τι είναι αυτό που θα μπορέσει να δώσει την νίκη ή την νίκη για την πρόκληση στον Εθνικό? Η συγκέντρωση και να πιστέψουμε σε αυτούς μας όπως πιστεύουμε, γιατί το έχουμε αποδείξει 5 χρόνια τώρα. Σίγουρα πρέπει να βρεθούμε σε εκείνους τους αγώνες στη μέρα μας και να ακολουθήσουμε να δώσουμε λίγο περισσότερο βάση στο τακτικό κομμάτι, γιατί τα play-off είναι τελείως διαφορετικά, όπως είπε και στην αρχή ο Ηλίας, από μια ροή πρωταθλήματος, μια σειρά αγώνων.
είναι νοκάουτ, άρα πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερο η έμφαση και στην τακτική μας. Μάλιστα. Να κλείσουμε και με τον Ηλία με ένα κάλεσμα, αν θέλεις, για τον κόσμο, για το παιχνίδι που θα έρθει το εντός για τον εθνικό στην επόμενη φάση. Τίποτα. Απλά εννοείται πως θέλουμε τον κόσμο μαζί μας και να γεμίσει το γήπεδο για να μας βοηθήσει και εμάς. Και ελπίζουμε να του προσφέρουμε ένα ωραίο θέμα και να το ευχαριστηθεί. Μάλιστα.